Καλωσορίζω λοιπόν σε ακόμη ένα βλογκάκι καθαριότητας. Τι άλλο, ό,τι δεν πρόλαβα να κάνω μέσα στη σχολική χρονιά όσο λείπαν τα παιδιά. Αναγκαστικά το κάνω τώρα και ένα παραπάνω, με πήγε και ο COVID πίσω. Όσον αφορά τον COVID είμαι πάρα πολύ καλά. Υποχωρεί και το μπουκώμα, άλλωστε η φωνή μου δεν είναι τόσο βαριά πια. Και ήρθε η ώρα να βγω έξω να κάνω τα πατζούρια, τα στόρια λοιπόν. Αυτά ήθελα να τα κάνω όταν τα παιδιά ακόμη ήταν στο σχολείο. Αλλά όλο κάτι τύχαινε, όλο κάτι το ένα, όλο κάτι το άλλο και έτσι το άφησα. Οπότε πρέπει να γίνουν και αποφάσισα θα τα κάνουμε σήμερα. Είναι τέλος Ιούνιου, σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Και αυτά. Σήμερα, εχθές κατεβαίνει και αυτό, εχθές, όπως είπα, έκανα και το μπάνιο. Πιστεύω λίγο πολύ ότι όλες το κάνουμε αυτό, γιατί δεν προλαβαίνουμε, γιατί σηκωνόμαστε, κοιμόμαστε αργά το βράδυ και σηκωνόμαστε αργά το πρωί και έτσι φεύγει όλη η μέρα. Σήμερα σηκωθήκαμε νωρίς σχετικά, αν και κοιμηθήκαμε 3 η ώρα. Αυτό κατεβαίνει. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Λοιπόν, το μπάνιο είναι μέσα τζετ, άσχετα που πήγαν τα γόρια και πιτσιλίσανε γύρω-γύρω και τέλος πάντων το ξαναπέρασα από ένα πανάκι έτσι, τη λεκάνη τουλάχιστον. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, έχω και τον καφέ μου εδώ, στην υγειά σου. Και σε κλείνω για να βγω έξω. Σήμερα μαγείρεμα ο σύζυγος λείπει. Σήμερα μαγείρεμα έχω από χθες παστίτσιο και είχα κάνει εγώ. Και έτσι θα περάσουμε. Δεν έχω μαγείρεμα και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω και αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω με διάθεση και τρέλα. Λοιπόν, μία προεργασία εδώ. Έχω βγάλει τα καλύματα, τα ριχτάρια εδώ για να τα πλένω. Από βραδύς, από την προηγούμενη μέρα κάνω μία προεργασία. Έχω εδώ να μαζέψω και αυτό το πλυντήριο. Εδώ κάνανε χειροτεχνίες. Ένας χαμός γίνεται. Εδώ και αύριο πρώτα ο Θεός θέλω να πλένω τα στόρια έξω, γιατί το άφησα μιας και που περνάμε COVID και ακόμη είμαι, δεν έχω βγει αρνητική, είμαι λίγο μπουκωμένη, μ' ακούς. Είμαι κάπως περίεργη η φωνή μου, τέλος πάντων, οπότε κάνω αυτή τη μικρή προεργασία για να αύριο δηλαδή τα ριχτάρια θέλω να τα στρώσω για να μην λερωθεί κάτω το καναπές, γιατί καταλαβαίνεις τα παιδιά λερώνουν, παίρνουν μάζεψα και τα ρούχα και πάω ευθύς αμέσως να κάνω ένα μπανάκι το μάιλο να δροσιστεί. Πάω λοιπόν. Λοιπόν, κάνετε κι εσείς βραδινές δουλειές όπως εμένα, είναι 11 η ώρα. Και έχω καθαρίσει τα πλακάκια, τη λεκάνη, την ντουζιέρα, νυπτήρα από κάτω και λοιπά, όλο το μπάνιο. Γιατί αύριο με περιμένει να κάνω τα παντζούρια έξω και αυτό, εδώ έτοιμο. Εδώ έχω βάλει χλωρίνη με νερό, αύριο θα το πλένω, ας μείνει μια νύχτα. Αυτό εδώ το ντετόλ, εξαιρετική μυρωδιά, εντάξει δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, δεν είμαι 100% ικανοποιημένη, αλλά η μυρωδιά που αφήνει είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε τελείωσα και από αυτά και από το μπάνιο, το παραθυράκι. Είναι νύχτα έξω όπως βλέπεις, εδώ φοράω και την πιτζάμα. Νύχτα, γεια! Τώρα θα κάνω ένα ντουζάκι και θα κοιμηθώ. Αρχικά θέλω να καθαρίσω αυτό εδώ το φυτό, το οποίο ναι μεν είναι ωραία σκυλάκια, αλλά μου μαζεύει αυτό εδώ ένα άσπρο κολόδες, πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων και έχει σαπίσει αυτό. Τώρα θα το καθαρίσω και ότι έχει μείνει ζωντανό θα τα αφήσω.
μόνο το καλοκαίρι, δηλαδή να το βλέπετε εδώ μία, να το, μία κολόδες. Έχω βάλει και φάρμακο, έχω βάλει και τα πάντα, μάλλον φταίει το χώρος που είναι εδώ, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων όμως, θα το καθαρίσω και άμα μείνει κανένα σπόρος βγαίνει έτσι το φθινόπωρο, όταν δεν έχει έτσι πολύ ζέστη. Μήπως φταίει και πολύ ζέστη, γιατί έχω και πολύ ζέστη εδώ. Δηλαδή πολύ ήλιο τέλος πάντων. Τέλος πάντων θα το καθαρίσω και αυτό, έχω εδώ και το παιδί μου και ξεκινώ. Λοιπόν, το καθάρισα, καθάρισα και τη σίτα. Αυτό το story όπως είδες δυσκολεύτηκα στην αρχή για να το βγάλω, διότι είναι παλιό και κολλάει. Τώρα να δούμε πώς θα το βάλω, θα έχουμε πλάκα. Ευελπιστώ να το βάλουμε καλά. Μέσα είναι χάλια, από ό,τι ξεκίνησα από έξω για να μπω προς τα μέσα να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω. Έκανα και τα τζάμια, έκανα και εδώ τα... πώς το λένε αυτά, αυτές τις λωρίδες τέλος πάντων. Και κλείνω, ορίστε και η σίτα, πλημμένη, εδώ, έχω και εδώ και τον πρίγκιπα που με ακολουθάει και καταλαβαίνεις, η κατάσταση γίνεται λίγο πιο δύσκολη, εδώ ο Αχιλλέας κάπως με βοηθάει και αυτό το μωρό, ότι μπορεί κάνει, οπότε μέσα έξω είναι κομπλέ από εδώ, τώρα πάμε στα επόμενα.
κάναμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το story βγήκε μια χαρά. Τα άλλα δύο, όπως είδες, δεν βγήκαν καθόλου. Έπλυνα, έκανα τις τέντες. Έκανα εδώ τα πρεβάζια, τα κάγκελα, εδώ τα καθαριστικά. Όπως είδες, αυτό εδώ δεν έβγαινε με την καμία όμως. Αυτά εδώ όλα τα άστραψα. Τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο, δεν καθόμαστε. Εδώ είναι τα σκουπίδια μας, συγχώρεσέ με. Λοιπόν, δεν βγαίνουμε έξω το καλοκαίρι, διότι παίρνουν τα παιδιά και φεύγουμε. Ο σύζυγος λείπει και έτσι είναι έτσι και να υπάρχει εδώ. Εδώ τα δύο λουλουδάκια μου αυτά, που τα αγαπώ. Έκανα και εδώ. Κάποια στιγμή θέλω να αλλάξω και τις καρέκλες, να τις βάψω, δεν ξέρω τι, γιατί ήδη χάλασε και αυτό εδώ, θέλω να πάρω ένα άλλο. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, μου πήρε 2 ώρες. Αυτό ιδίως το παράθυρο έβγαλε πάρα μα πάρα πολύ βρωμιά, πάρα πολύ όμως. Ιδανικά θα ήθελα να τα βγάλω και αυτά τα δύο, αλλά δεν έβγαιναν με τίποτα. Είναι παλιά. Έχουν κολλήσει, ξέρω εγώ, τώρα μετά να δω. Σίγουρα θα τα έβγαζε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα έβγαζε. Μπήκα μέσα. Είναι 1 η ώρα, ξεκίνησα περίπου 11 παρά, 2 ώρες με πήρε όλο αυτό. Και μέσα γινότανε κομφούζιο πραγματικά, μαλώνανε. Τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά όταν ήταν τα παιδιά στο σχολείο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Τώρα θα μπω μέσα να ρίξω ένα γρήγορο μαγείρεμα, να δω τι θα τους μαγειρέψω. Α, όχι, καλέ, έχω το παστίτσιο, ξέχασα. Να ρίξω ένα γρήγορο σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Και πιστεύω ότι έχω τελειώσει. Αυτά. Έκανα και τα τζάμια, έκανα και γύρω γύρω τα σουβαντεπί, πώς τα λένε αυτά, την κάσα του αυτού, και δεν σας τα τράβηξα και πολύ καλά, γιατί πιέζει ο χρόνος και καταλαβαίνεις, αυτά γκουντούρτισαν οι 2 στα γόρια, η κόρη δεν ενοχλεί καθόλου, τα 2 ζυζάνια. Α, είχα και τον Μάιλο, μπες, βγες, και αυτό το αγόρι, πού είναι τώρα? Α, ταγλάρωσε από την κούραση, μπες, βγες, και έχει γίνει χάλια το σπίτι, όπως καταλαβαίνεις, αμός και μαφούλ είμαι. Να τελειώσω και με το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και να μπω για ένα μπάνιο. Έπρεπε να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Βγάλαν πάρα πολύ βρώμα, ιδίως το τελευταίο που σου δείξα ήταν, τι να σε πω. Τα άλλα τα δύο όχι τόσο, αλλά εκείνο εκεί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, αυτά. Οπότε, τα λέμε σε. Και αφού λοιπόν τάισα τα μικρά μου, ώρα για σκούπα. Ξεκινώ λοιπόν, δεν στο δείχνω. Και εντάξει, αφού λοιπόν τελείωσα το σκούπισμα σε όλο το σπίτι, πολύ σκόνη, τράβηξα καναπέδες κλπ. Είναι ώρα για σφουγγάρισμα. 2000 years later. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την προετοιμασία που κάνω για να βάλω στην κατάψυξη τα κρέατα, μιας και πήγα στο κρεοπωλείο. Αυτά είναι λουκάνικα και τα έχω έτσι μέσα. Εδώ έχει μοσχαράκι κρέας, είναι πάνω από 1 κιλό και το χωρίζω σε 2 μέρη για 2 μαγειρέματα και το βάζω σε σακουλάκια. Εδώ βλέπουμε κρέας χοιρινό, το οποίο και αυτό το χωρίζω σε 2 μέρη για 2 φορές να μαγειρέψω είτε τηγανιά, λεμονάτι, είτε με σαλτσούλα. Και αυτό έτσι το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχω μπριζόλες, 7 μπριζόλες νομίζω είναι, και το κάνω 4 και 3. Και θα προσθέσω εκείνη την ημέρα και κάτι άλλο, π.χ. κανένα λουκάνικο. Όπως βλέπεις εδώ το μετανιώνω, τις βάζω όλες μαζί και το μετανιώνω και τις χωρίζω με αυτόν τον τρόπο, μιας και ο σύζυγος λείπει συχνά. Εδώ λοιπόν έχω κιμά 3 κιλά και βγάζω και το αυτό εδώ το που μετράω, τέλος πάντων, περίπου 400 γραμμάρια βάζω και μαγειρεύω, μου φτάνει. 400 γραμμάρια είναι υπεραρκετό
για τη δική μου κουζίνα και μετά τα βάζω με αυτόν τον τρόπο έτσι πλακουτσωτά, ώστε όταν θα χρειαστεί να βγάλω να ξαπαγώσει αμέσως. Και έφτασε λοιπόν στο τέλος αυτό το βιντεάκι και ήρθε η στιγμή να σε χαιρετήσω και θα στα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Σας έβαλα λίγο πολύ, σας έβαλα... μία φίλη μου είχε πει πώς καταψύχτω γενικά στην κατάψυξη, πώς βάζω τα λαχανικά, τα κρέατα, σας έχω δείξει μιας και πήγα στον Κρεοπόλη και έχω πλύνει έξω γενική μπαλκονιού. Βέβαια, περιττό να πω ότι μετά το απόγευμα ήμουν πιασμένη, γιατί ήμουν με τον COVID. Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι μια εβδομάδα, 8 μέρες, κάπου εκεί τέλος πάντων και δεν έχω καθόλου συμπτώματα, μόνο έτσι κάτι κατάλοιπα, ελαφρό. Τέλος πάντων, αρνητικό το τεστ και ήρθε η ώρα να χαιρετήσω εδώ, είναι 8 η ώρα και ετοιμάζομαι να φύγω, τα παιδιά με περιμένουν κάτω, να πάω τα παιδιά βολτούλα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, ήταν έτσι ένα vlog με διάφορα πράγματα. Αυτά, σε φιλώ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο, καλό καλοκαίρι. Καλές μπουτιές σε όλους. Με υγεία. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Ευχαριστώ που κάθισες στο τέλος και το είδες. Θέλω να μιλήσω. Έλα καλό μου, δεν κλείνεις.